Άση μας, αγάπη μας. Καλημέρα. Μας. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, πώς είσαι. Πάτη Λαμπέλ. Α, Δίδυμος. Σήμερα θα παίξω τρεις διαφορετικές διδυμίνες, ωραίες φωνές. Τα ξέρετε τα τραγούδια και τα τρία. Θα δείτε και στη συνέχεια. Και DJ και αστρολόγος και, μετεωρολόγος και επιστήμονας και της Γαλλικής. Και είναι αυτό που δεν θα πεινάσει ποτέ. 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 Αυτό το άτομο δεν θα πεινάσει ποτέ. Καλό είναι. Λοιπόν, 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 τι γίνεται. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται σήμερα. Εξακολουθεί αυτή η σελήνη είναι στο ζώδιο των ηχθείων. Γενικά, θυμάστε που σας έλεγα χθες ότι έχουμε αυτή την όψη Ερμή Ποσειδώνα την Πέμπτη. Ολοκληρώνεται την Πέμπτη, δηλαδή είναι, πώς το λένε, το πιο ισχυρό σημείο. Ναι, ναι. Όμως, πηγαίνουμε προς την όψη. Η όψη Ερμή Ποσειδώνα είναι αυτό που λέμε δημιουργεί μία σύγχυση, έτσι. Δηλαδή, μία κατάσταση που δεν ξέρεις ακριβώς τι γίνεται. Σε πολλά πράγματα. Λοιπόν, και η χτεσινή ημέρα και η σημερινή που υπάρχει αυτή η σελήνη στους ηχθείς, σελήνη στους ηχθείς είναι καθαρά Ποσειδώνια σελήνη, επίσης επιτείνεται περισσότερο. Τη σημερινή ημέρα όμως περισσότερο, γιατί. Γιατί έχουμε και σελήνη εκτός πορείας. Δηλαδή δεν σχηματίζει καθόλου όψεις μέχρι το βράδυ για όνομα, μέχρι το βράδυ πριν μπει στο ζώδιο του κρυού. Αυτό σημαίνει ότι η μέρα γενικώς είναι μία μέρα που είναι πολύ δύσκολο να ξεκαθαρίσουν πράγματα ή να σημειώσουμε πρόοδο σε ό,τι μπορεί να κάνει ο καθένας μας. Το βράδυ, δηλαδή μετά τις 8 και, είναι καλύτερα τα πράγματα. Εκεί φαίνεται ότι αρχίζουν και ξεκαθαρίζουμε το που μπαίνει η σελήνη στον κρυό. Μέχρι εκεί όμως είμαστε λίγο σε μια κατάσταση λίγο περίεργη. Όταν σε ακούω να λες σελήνη εκτός πορείας, ναι, και γενικά το εκτός πορείας με αγχώνομαι, γιατί μου θυμίζει αστυνομικό δελτίο που λέει είναι ένα φορτηγό στην εκτός εθνική εκτός πορείας. Έτσι. Αγχώνομαι, λέω, θα γίνει τρακάρισμα. Όχι, δεν είναι για να αγχώνεσαι, αλλά τι σημαίνει εκτός πορείας, σημαίνει ότι είναι ανεξέλεγκτη. Μας έχεις πει, ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, okay, άρα δεν βάζουμε πολύ σημαντικά σήμερα, γιατί και να τα βάλουμε δεν πρόκειται να προχωρήσουν τα πολύ σημαντικά. Αυτό εννοώ. Μου, τι είναι αυτό που λοιπόν, πες, το βράδυ ό,τι θέλουμε. Πάμε για τον καφένα ξεχωριστά. Ξεκινάμε λοιπόν με τους κρυούς. Για τους κρυούς, αυτή η σελήνη είναι ακριβώς ένα ζώδιο πριν από το δικό σας. Γενικά είναι μία από τις μέρες που μπορεί από τη μια πλευρά να νιώθετε αυτό που λέμε νιώθω άτονος, νιώθω ότι δεν έχω ενέργεια να κάνω αυτά που θέλω. Από την άλλη πλευρά θέλει μια προσοχή σε ό,τι έχει να κάνει με θέματα υγείας και ευεξίας, όχι κάτι σοβαρό, αλλά κάτι που μπορεί να σας στερεί αυτή την ενέργεια που μπορεί να είχατε. Από την άλλη πλευρά, χρειάζεται να είστε κι εσείς λίγο πιο ψύχρεμοι. Δηλαδή, αν ξέρετε ότι έχετε να κάνετε σήμερα 5 πράγματα τα οποία είναι σημαντικά, καλό είναι είτε να τα βάλετε, αν μπορείτε, προς τις βραδινές ώρες που θα έχει περάσει η σελήνη στο ζώδιό σας, είτε να τα αναβάλλετε για τις επόμενες 2 μέρες. Είμαι από αυτούς που γενικά λέω ότι δεν πρέπει να αναβάλουμε πράγματα στη ζωή μας. Υπάρχει όμως και αυτό που λέμε η σωστή στιγμή για να κάνουμε κάτι. Η σημερινή μέρα δεν είναι απλά η σωστή στιγμή. Οπότε, ό,τι μπορείτε και ειδικά αν είναι δύσκολο, καλύτερα από το βράδυ και έπειτα. Πάμε να δούμε Ταύρους. Για τους Ταύρους, σημερινή ημέρα δεν είναι τόσο αρνητική για σας, με την έννοια ότι η σελήνη είναι σε ένα φιλικό σας ζώδιο. Τώρα, αν είναι βοηθητική για να κάνετε νέο ξεκίνημα, όχι, δεν είναι βοηθητική η σημερινή ημέρα. Είναι βοηθητική για να κλείσετε όμως εκκρεμότητες. Δηλαδή, πράγματα τα οποία μπορεί να είχατε ξεκινήσει το προηγούμενο διάστημα ή αν έχετε αφήσει μισοτελειωμένες καταστάσεις, είτε σε επαγγελματικό επίπεδο, είτε σε προσωπικό επίπεδο, είτε ακόμα και στο σπίτι. Θυμηθείτε λοιπόν αυτά τα μισοτελειωμένα και ολοκληρώστε τα. Γι' αυτό μια χαρά προσφέρεται η σημερινή μέρα. Ακόμη είναι μια καλή μέρα για να έρθετε σε επαφή με φίλους, με συνεργάτες, να μιλήσετε μαζί τους, να ανταλλάξετε ιδέες. Ξαναλέω, δεν είναι μια καλή μέρα, ειδικά μέχρι τις βραδινές ώρες, για να πιέσετε μια κατάσταση, να ξεκινήσετε κάτι. Κατά τα άλλα, δεν θεωρώ ότι είναι μια αρνητική μέρα, τουλάχιστον όχι για το δικό σας ζώδιο. Πάμε να δούμε διδύμους. Για τους διδύμους, εδώ η σελήνη είναι μέσα στο κομμάτι που έχει να κάνει με αυτό που λέμε τα πρέπει της καθημερινότητας που έχουμε, της δουλειάς, της καριέρας, των οικογενειακών. Άρα είναι μια μέρα που στρέφει την προσοχή σας σε ό,τι πρέπει ουσιαστικά να κάνετε, όχι ό,τι ακριβώς θα θέλατε να κάνετε. Άρα είναι μία από τις μέρες για να ασχοληθείτε με τις υποχρεώσεις σας, είτε σε επαγγελματικό, είτε σε κοινωνικό επίπεδο, είτε και σε οικογενειακό επίπεδο. Δεν είναι αρνητική μέρα με την έννοια ότι
Δεν υπάρχουν κακές όψεις μέχρι το βράδυ για το δικό σας ζώδιο. Απλά η σελήνη στους ιχθύς δεν είναι ακριβώς η σελήνη που σας πηγαίνει και ειδικά η εκτός πορεία σελήνη δεν είναι μια σελήνη γενικώς που είναι πολύ βοηθητική για αυτά που έχετε στο νου σας να κάνετε. Από το βράδυ και μετά που θα περάσει η σελήνη σε ένα πιο δυναμικό ζώδιο, σε ένα ζώδιο της φωτιάς, ταιριάζει πιο πολύ με το δικό σας, μπορείτε πιο εύκολα τέλος πάντων να φέρετε εις πέρα σε αυτά που έχετε ή να έχετε περισσότερη ενέργεια για να κάνετε αυτά που θέλετε. Και βέβαια εννοείται τις επόμενες δύο μέρες. Πάμε να δούμε τους καρκίνους. Βέβαια να πω και κάτι ακόμη, ότι ο Ερμής, επειδή κάνει αυτή την όψη που λέγαμε πριν, είναι στο δικό σας ζώδιο. Άρα τα μεταβλητά ζώδια, δίδυμοι, παρθένοι. Για τους διδύμους, λες τώρα. Ναι. Εξακολουθώ να λέω για τους διδύμους ότι δίδυμοι, παρθένοι, τοξότες, ιχθύες, που αυτή τη στιγμή επηρεάζονται πιο πολύ από το τετράγωνο του Ερμή με τον Ποσειδώνα, είναι λίγο πιο επιρρεπείς και στο λάθος και στο κομμάτι που έχει να κάνει με τη σύγχυση αυτές τις μέρες. Είτε έχει το οροσκόπο σε αυτά τα ζώδια, είτε πλανήτες. Για τους καρκίνους, όχι κακή μέρα. Είναι θετική με την σελήνη στους ιχθύς μέχρι το βράδυ για να ασχοληθείτε και με τα επαγγελματικά σας και με τα οικονομικά σας ή να ασχοληθείτε με ένα πλάνο που μπορεί να αφορά το άμεσο μέλλον. Ενδεχομένως, μάλιστα, θα έλεγα ότι μπορεί να έχετε και εξελίξεις από το βράδυ και μετά, μέσα στις επόμενες ημέρες, για θέματα που μπορεί να σχετίζονται με τη δουλειά σας, τις σπουδές σας ή γενικώς με ό,τι έχει να κάνει με το παρακάτω τη ζωή σας σε σημαντικούς τομείς. Αυτά από το βράδυ και έπειτα. Πάμε να δούμε τους λέοντες. Για τους λέοντες μπορεί να σας απασχολούν διάφορα ζητήματα αυτές τις μέρες, μπορεί και οικονομικά θέματα για κάποιους από εσάς, άλλους μπορεί να σας απασχολούν θέματα που έχουν να κάνουν με φυσική κατάσταση και υγεία. Δεν είναι αρνητική μέρα, είναι μια μέρα για να βρείτε χρόνο να ξεκουραστείτε λίγο, δηλαδή να προσπαθήσετε να... Δεν ξέρω τι είναι αυτό, να κάνετε ένα μεγαλύτερο διάλειμμα, να κοιμηθείτε λίγο παραπάνω, κάτι τέλος πάντων που να τροφοδοτήσει έτσι λίγο τις μπαταρίες σας για να έχετε περισσότερη ενέργεια. Είναι μία από τις μέρες επίσης που είναι λίγο μπερδεμένη, το είπαμε, και λόγω της σελήνης εκτός πορείας στους ιχθύς. Από το βραδάκι και μετά είναι κάπως πιο... αρκετά μάλλον πιο θετικά για το δικό σας ζώδιο τα πράγματα, με τη σελήνη στον κρυό, πιο βοηθητικά τουλάχιστον.